Να είστε χρόνια πολλά και ευλογημένα, να έχετε υγεία, να έχετε χαρά, να έχετε ευρωστία, να έχετε υγεία σώματος και ψυχής, να έχετε έμπνευση. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς έμπνευση στη ζωή του. Δηλαδή είναι με το βασικά του, αυτό σημαίνει. Έμπνευση, όπως ο ζωγράφος, συνεχώς ζει με το πώς θα ζωγραφίσει. Όπως ο καλλιτέχνης, όπως ο ποιητής, θέλει συνεχώς να γράφει. Όπως ο καλλιτέχνης, όπως ο μουσικός, θέλει συνεχώς να παίζει μουσική με το πιάνο, με τα άλλα όργανα. Συνέχεια φεύγει από το σπίτι του, λέει πότε θα επιστρέψω για να συνεχίσω να παίξω πιάνο ή κάτι άλλο, να γράψω το ποίημα, να διαβάσω ένα βιβλίο, να διαβάσω ένα ωραίο βιβλίο. Δεν σας συμβαίνει πολλές φορές, εμένα μου συνέβη. Διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και την ώρα που το διάβαζα έγινε πολύ δυνατός σεισμός και δεν ήθελα να αφήσω το βιβλίο. Συνέχισα να διαβάζω το βιβλίο. Σας συνέβη ποτέ αυτό? Λοιπόν, χαίρεσαι εκεί και βλέπεις εκεί, όπως πηγαίνουμε, ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα, πηγαίνουμε στην Αμερική και εκεί έχει αναταράξεις όταν ανεβαίνει πάνω από το Ατλαντικό ωκεανό για να φτάσει προς την Αμερική. Φοβερές αναταράξεις. Μάλιστα μια φορά έχουν πέσει και τα πιάτα κάτω. Μας έδινε και τα πιάτα και έπεσαν κάτω. Τόσο πολύ ανατάρα. Λέμε τώρα αμάν, πέφτουμε κάτω. Αλλά τότε βάζουν κάποια ταινία από ζούγκλα και τα λοιπά να βλέπουν και αφουσιώνονται εκεί και δεν βλέπουν το κίνδυνο. Το κάνουν επίτηδες. Βάζουν εκεί κάτι τρομακτικό, ξέρω εγώ, μια ταινία πολύ εκπληκτική, όλο με ζούγκλα βάζουν, όλο με κάτι τέτοια. Οπότε προσέχουν εκεί να δουν τη συνέχεια και δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι η Ανάσταση του Χριστού. Όταν έχουμε στραμμένο το πρόσωπό μας στον Χριστό και λέμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και θα μας αναστήσει και εμάς, δεν υπάρχει θάνατος, γίνονται αναταράξεις, δεν φοβόμαστε. Γίνονται σεισμοί, δεν φοβόμαστε. Συνεχίζουμε τη ζωή μας, την πορεία μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Χριστός Ανέστη λοιπόν, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Ιωάννη επίσης, τους δύο διακόνους, τους ιεροψάλτες, τους επιτρόπους, σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα στην Παναγία μας, εδώ να απευθύνομαι σε αυτό το ωραίο κτίσμα. Εσωτερικά δεν είναι καλό, εντάξει. Θέλει φτιάξιμο. Θέλει φτιάξιμο εσωτερικά. Αλλά εξωτερικά είναι ένα κόσμημα. Εξωτερικά είναι ένα φοβερό του 10ου αιώνα, σε επαναλαμβάνω, το οποίο είναι το αρχαιότερο εδώ στην περιοχή μας. Το αρχαιότερο κτίσμα με τέτοια μεγάλη αξία αρχιτεκτονική και είστε ευλογημένοι που έχετε την Παναγία εδώ στο χωριό σας και την περιποιείστε και ενδιαφέρεστε για αυτή. Να είστε καλά, ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία, σωματική, πνευματική και κυρίως ψυχική έμπνευση. Να μην το βάζουμε κάτω. Να πηγαίνουμε πάντα μπροστά με θάρρος μαζί με τον Αναστάντα Χριστό. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη.